Έτσι δεν είναι. Θες να μας πεις, Θέμου, παρακαλώ τον κύριο Κοκκινόπουλο να πάρει από κοντά ένα κοντινό του Θέμου, να μας πει την πρώτη του φορά πάμε. Ναι, έλα, Θέμο. Έλα, πες το. Παρακαλώ. Πες το. Λοιπόν, Δημοφόρα, εντάξει, ήταν εκεί στη Θεαναπότα, την κανονική. Βέβαια. Μπαίνω μέσα, λοιπόν, ήταν κι άλλοι. Ήταν κι άλλοι που περίμεναν. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν κι άλλοι που περίμεναν. Και είναι μια κυρία, ένα γεγονός, ένα γεγονός, άλλη της ώρα, η οποία μου λέει, εσύ αγοράκι, μου διάθεσε εκεί με τους μεγάλους. Ήταν κάτι αλυταράδες εκεί δίπλα. Και μην γινόταν και καλό ατύχημα. Λέει, έλα, κάτσε εδώ μαζί μου στην κουζίνα. Και πήγα στην κουζίνα και μου έδωσε και μισθά. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Πρώτη μου φορά, μου έδωσε και γεμιστά πριν για να. Κατά πόσο. Ναι, ναι. Ξαναπήγαινα εγώ. Για τα γεμιστά. Όχι. Για τη γέμιση γενικότερα. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά, ήταν πολύ τρυφερή. Τώρα δεν κάνω πλάκα, είναι γεγονό. Αλήθεια. Αλλά είναι γνήσια ελληνική πρώτη φορά για ένα αγόρι, ρε παιδί μου. Οι γυναίκε έχουν την επιλογή. Και εσύ τη είπε, σαν τη μάνα μου, δεν τα κάνει τα γεμιστά. Τη μάνα μου είναι καλύτερα. Όχι, αλλά μετά ξέρει. Μετά λέω, έχει περισσέψει τίποτα. Θα πάρω σε τάπερ. Δεν περίμενα τέτοια αποκάλυψη. Δεν ήμουν προετοιμασμένη. Δεν με έχεις προετοιμάσει. Εσύ φταίς. Εσύ μας έβαλες αυτό το κλίμα. Καρύλια κάτι. Νομίζω ότι... Θα σου πω και κάτι. Λεπτομέρειες θα μας πεις. Όχι, όχι. Από κανένα λεπτομέρειο δεν είναι αειδιαστικό. Όταν κάποτε το είπα συγχωρημένο, θα συγχωρήσω τη μητέρα μου. Σοκαρίστηκε και αγριεύτηκε και μου λέει έτρωγε στο φαγητό αυτόν όλ. Δηλαδή σαν να είσαι μητέρα και γίνεται την ενόχληση ότι... Αυτό ήταν το πρόβλημα, ναι, οκ. Τι θέλει να μου εξηγήσεις, εκεί πάνε για άλλο λόγο, δεν πάει για να φάνε.